Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα διαβάσουμε από την σελίδα 15 από το βιβλίο της Γενέσεως. Γιώτα ήτα κεφάλαιο, Γένεσης, και διαβάζουμε από το 17 εδάφιο με τη χάρη του Χριστού μας. Επαναλαμβάνω, Γένεσης, γιώτα ήτα κεφάλαιο, 17 εδάφιο. Και είπε Κύριος, θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ό,τι κάμνω. Ο δε Αβραάμ θέλει εξάπαντος γίνει έθνος μέγα και δυνατόν, και θέλου συνευλογηθεί σε αυτόν πάντα τα έθνη της γης, επειδή γνωρίζω αυτόν ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού με θεαυτόν, και θέλου συμφυλάξει την οδόν του Κυρίου δια να πράττωσιν δικαιοσύνην και κρίσιν, ώστε να επιφέρει ο Κύριος επί τον Αβραάμ τα όσα ελάλησε προς αυτόν. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Χριστού μας. Το μήνυμα του Κυρίου μας, αδέλφια, αυτό το πρωινό, προσωπικά για σένα και για μένα, έχει ως εξής. Ο λόγος για τον οποίον εξάπαντος θα σε ευλογήσω ό,τι και να γίνει. Ο λόγος για τον οποίον εξάπαντος θα σε ευλογήσω ό,τι και να γίνει. Γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στη ζωή αυτή θα έρθουν πολύ πολύ μεγάλες δυσκολίες. Θα βρεθείς σε δεινή θέση. Θα υπομείνεις αντιδράσεις, αντιθέσεις, υπονομεύσεις, επιθέσεις, θα στενοχωρηθείς, θα πονέσεις, αλλά εγώ θα σε ευλογήσω, λέγει Κύριος, για έναν συγκεκριμένο λόγο. Θα συμβούν πολλά, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου για έναν συγκεκριμένο λόγο και θα σε ευλογήσω εξάπαντος για έναν πολύ πολύ συγκεκριμένο λόγο. Να δούμε ποιος είναι αυτός ο λόγος που ο Κύριος σήμερα δια Πνεύματος Αγίου θέλει να μας μιλήσει και να μας οδηγήσει. Ένα είναι το βέβαιο, ότι ο λόγος του Θεού είναι διαχρονικός, παντοτινός και έχει και σήμερα ακριβώς την ίδια ισχύ. Ο Θεός δεν άλλαξε. Είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα. Και είπε ο Κύριος. Είναι πολύ ωραίο να ακούμε τι λέγει ο Κύριος. Και το καλό είναι, το θαυμαστό δηλαδή είναι, ότι ο Κύριος αρέσκεται να μιλάει. Και είπε Κύριος, θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ό,τι κάμνω. Εγώ από αυτόν μυστικά δεν έχω, ούτε πρόκειται να αποκτήσω. Πριν κάνω οτιδήποτε, θα τον ενημερώσω. Δεν πρόκειται εγώ αυτόν ποτέ να τον ευνηδιάσω. Θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ό,τι κάμνω. Είναι δυνατόν να κάνω κάτι πριν τον ενημερώσω και πριν του το πω? Αυτή τη σχέση θέλει ο Κύριος να την έχει και μαζί σου. Γιατί είναι γεγραμμένον πως όσοι είναι σπέρμα του Αβραάμ, όσοι δηλαδή αγαπούν να μιμούνται το παράδειγμά του, και εκείνοι έχουν ακριβώς τις ίδιες επαγγελίες με εκείνον. Είναι δεδομένο, και η Γραφή το λέει, ότι ο Θεός θέλει να μιλάει στον άνθρωπο όπως ο άνθρωπος μιλάει στον φίλον αυτού. Πολλό δε μάλλον όταν ο Θεός αγάπησε να λέγεται πατέρας μας. Όπως ένας πατέρας μιλάει στο γιο του και στην κόρη του, έτσι και ο Θεός με την ίδια αμεσότητα θέλει να μιλάει και σε σένα. Θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ό,τι κάμνω. Και η απάντηση είναι όχι. Δεν θα κρύψω από τον Αβραάμ ό,τι κάνω ή ό,τι πρόκειται να έρθει. Είναι γεγραμμένον
ότι το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και την Διαθήκην αυτού θέλει φανερώσει εις αυτούς. Ο Θεός βδελίτεται των σκολιών. Το απόρριτον αυτού φανερώνει εις τους δικαίους. Ποιος είναι ο δίκαιος? Δίκαιος είναι αυτός που δίνει το δίκαιο στον Θεό, εξομολογούμενος τις αμαρτίες του, παραδεχόμενος τα λάθη του και ζητώντας του βοήθεια. Γιατί ο Θεός βδελίτεται τον σκολιό, αυτόν δηλαδή που δεν παραδέχεται τίποτα ή ξεκλίνει δεξιά και αριστερά. Δίκαιος είναι αυτός ο οποίος επιθυμεί να επιστρέψει στο δρόμο του Θεού, αναγνωρίζοντας ότι τον έχασε και δίνοντας δίκαιο στο Θεό που του το λέει. Εις αυτούς ο Θεός θα αποκαλύψει το απόρριτον αυτού. Το απόρριτον το αποκαλύπτει σε κάποιον που τον εμπιστεύεσαι και που τέλος πάντων επιθυμείς να σχετίζεσαι μαζί του. Αυτό είναι το μήνυμα του Κυρίου για σένα σήμερα. Ότι ο Θεός επιθυμεί να σχετίζεσαι μαζί του και να σχετίζεται και εκείνος μαζί σου. Θέλει να σου μιλάει. Όσο και αν σου φαίνεται απίθανο, θέλει να σε ενημερώνει. Όχι γιατί το αξίζεις, αλλά γιατί σε αγαπάει. Θέλει να σε ενημερώνει για το τι πρόκειται να κάνει, αλλά και για το τι πρόκειται να συμβεί. Ο Κύριος, λέει η Γραφή σε άλλο σημείο, βεβαίως ο Θεός, αυτά τα βεβαίως είναι πολύ μεγάλη παρηγοριά και αξιόπιστο στήριγμα στη ζωή μας, βεβαίως ο Θεός δεν θέλει κάμνη ουδέν χωρίς να αποκαλύψει αυτό εις τους δούλους αυτού τους προφήτας. Βλέπεις σε τι σχέση σε προσκαλεί? Τι επιθυμεί ο Θεός η αγάπη του να απολαμβάνεις ανεξαρτήτου ηλικίας? Είτε είσαι μικρός, είτε είσαι μεγάλος, είτε είσαι γονιός, είτε είσαι παππούς, γιαγιά ή εγγονός, ή κόρη ή υιός, ο Θεός θέλει αυτό να απολαμβάνεις. Στο έχει ετοιμάσει. Εάν το πιστεύεις και αν το επιθυμείς, θα το γευθείς. Γιατί είναι δοσμένο από τον Θεό. Δεν είναι μία ανθρώπινη επινόηση, είναι μία θεϊκή προσφορά. Δεν θέλει κάμη τίποτα ο Θεός χωρίς να το πει εις τους δούλους αυτού τους προφήτας. Όχι εις τους προφήτας, αλλά εις τους δούλους αυτού τους προφήτας. Ποιος είναι ο δούλος? Δούλος είναι αυτός ο οποίος αποδέχεται να μην έχει κανένα δικαίωμα. Γιατί δούλος με δικαιώματα δεν υπάρχει. Αυτός που δέχεται να ακολουθεί τον Κύριο έτσι, ως δούλος μη έχουν κανένα δικαίωμα, έρχεται ο Θεός και από δούλο τον εκάνει φίλο, του χαρίζει όλα τα δικαιώματα και κυρίως να του μιλά για το τι πρόκειται να συμβεί και να τον ενημερώνει για το τι πρόκειται να κάνει. Γίνε δούλος και εκείνος θα σε κάνει φίλο. Γίνε δούλη και εκείνος θα σε κάνει φίλη. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, αν και εσείς δούλοι θέλετε να είστε, δούλοι δικοί μου. Αλλά εγώ δεν σας λέγω πλέον δούλους, σας λέγω πλέον φίλους. Γιατί ό,τι μου είπε ο Πατέρας, σε εσάς το ανήγγυλα και εσάς θα τον αγγέλω. Θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ότι κάμνω? Ο δε Αβραάμ θέλει εξάπαντος γίνει έθνος μέγα και δυνατόν, ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, όλοι και όλες να στραφούν εναντίον του, εγώ αυτόν θα τον ευλογήσω σφόδρα σφόδρα απερίγραπτα. Και θέλουσιν ευλογηθεί σε αυτόν πάντα τα έθνη της γης. Με λίγα λόγια, όσοι αποφασίσουν να μιμηθούν το παράδειγμά του θα έχουν ανάλογα αποτελέσματα με εκείνα που και εκείνος είχε. Όπως τον επισκεπτόμουν θα τους επισκέπτομαι.
Όπως τον προστάτευα, θα τους προστατεύω. Όπως τον οδηγούσα, θα τους οδηγώ. Και όπως τον ευόδωνα, θα τους ευωδώνω. Το ξαναδιαβάζω, είναι λόγος Θεού, ακούμπα πάνω σε αυτό τον λόγο, θα ησυχάσεις και καθοδόν θα βλέπεις τον λόγο αυτό να εκπληρώνεται στη ζωή σου και στο σπιτικό σου. Ο δε Αβραάμ θέλει εξάπαντος γίνει έθνος μέγα και δυνατόν και θέλου συνευλογηθεί σε αυτόν πάντα τα έθνη της γης. Κατά το παράδειγμά του αν κινηθούν, ανάλογη ευλογία θα γευθούν. Επειδή γνωρίζω αυτόν. Γνωρίζω αυτόν. Τι γνωρίζεις αυτόν? Γνωρίζω ότι όταν θα του πω κάτι, εκείνος θα το κάνει, χωρίς να λογαριάζει καμία μα καμία αντίδραση και χωρίς να πτωείται από οποιαδήποτε αντικσοότητα. Τον γνωρίζω. Και πού τον γνωρίζεις? Μα τον έχω δοκιμάσει κατ' επανάληψη. Γι' αυτό θα ευλογηθούν σε αυτόν όλα τα έθνη της γης, αν κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, και γι' αυτό θα τον κάνω έθνος μέγα και δυνατόν. Γι' αυτό θα τον ευλογήσω εξάπαντος, ό,τι και να γίνει. Διότι κάθε φορά που του έλεγα να κάνει κάτι, εκείνος χωρίς δεύτερη κουβέντα το έκανε. Και το σημαντικότερο, αγαπητά μου αδέλφια, και θα έλεγα σημαδιακό, είναι που κάθε φορά που ο Θεός έλεγε στον Αβραάμ κάτι δύσκολο, κάτι επώδυνο, είχε να κάνει με τον ίδιον σε σχέση με τους άλλους. Τρεις φορές του ζήτησε να κάνει πράγματα που κάποιους άλλους θα τους πονούσε. Και για να είμαστε πιο ακριβείς, ο Θεός τρεις φορές είπε στον Αβραάμ να κάνει κάτι που θα πονούσε ο ίδιος, γιατί θα στενοχωρούσε αγαπημένα πρόσωπα. Τι προσπαθούσε ο Θεός να επιτύχει με αυτόν τον τρόπο στον Αβραάμ? Η μεταξύ τους σχέσεις να είναι πάνω από τις σχέσεις που έχει ο ίδιος με άλλα πρόσωπα, όσο αγαπημένα κι αν είναι. Η σχέση του με τον Θεό να υπερβαίνει τις σχέσεις με τα άλλα πρόσωπα, ώστε να ευλογηθεί και ο ίδιος και τα πρόσωπα. Έξελθε εκ της γης σου, εκ της συγγενείας σου, εκ του οίκου του πατρός σου, και θα σε οδηγήσω εγώ εις τόπον τον οποίον θα σου δείξω. Και εκείνος πήγε και το έκανε. Εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Ξέρεις τι είναι να σηκωθείς και να φύγεις από εκεί που έχεις μάθει να ζεις? Και πόσους θα στενοχωρήσεις όταν ξαφνικά μια μέρα σε δουν να αναχωρείς? Τι αιμορραγία εσωτερική έχει ο Αβραάμ? Πόσο δύσκολο είναι να πληγώνεις πρόσωπα αγαπημένα? Του το είπε ο Θεός και το έκανε. Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και θέλω σου δείξει σε ποιον τόπο μέλης να υπάγεις. Θα σε κάνω έθνος μέγα και ισχυρό. Όσοι σε ευλογούν θα ευλογιώνται, όσοι σε καταριώνται θα είναι υποκατάρα. Και όλα αυτά πότε? Εάν εξέλθεις, εάν εμπιστευθείς αυτό που σου λέω, εάν πραγματοποιήσεις αυτό που σε προσκαλώ να κάνεις. Και το έκανε. Και έτσι έγινε. Την άλλη φορά, στα 99 του χρόνια, του λέει να κάνει περιτομή. Όχι μόνον αυτός, αλλά και όλο το σπιτικό, μέχρι και η δούλη του. Δηλαδή, του λέει να κάνει κάτι που ο ίδιος θα πονέσει, τα παιδιά του θα πονέσουν και όσοι γενικότερα είναι γύρω του, επίσης θα υποφέρουν. Στα 99 του χρόνια. Και εκείνος το έκανε. Γι' αυτό ο Θεός τον ευλόγησε.
και έρχεται η στιγμή να του πει αργότερα τον Υιόν σου το μονογενή που τόσα χρόνια περίμενες να σου χαρίσω, αυτόν ακριβώς τώρα ήρθε η ώρα να πας να τον θυσιάσεις. Και ο Αβραάμ χωρίς δεύτερη κουβέντα το έκανε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ιεωβά ιρέ, ο Κύριος θα προβλέψει. Γιατί ο Κύριος στο όρος θα εμφανιστεί. Σε ποιο όρος? Στο όρος της θυσίας, ό,τι πιο αγαπημένο έχω. Και ενεφανίστη ο Κύριος και του μίλησε προσωπικά και του λέει: ευλογών θέλω σε ευλογήσει, πληθύνων θέλω σε πληθύνει, όμως είσαι αυτόν ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει. Ορκίζομαι στον εαυτόν μου. Και επειδή ο Θεός δεν έχει να ορκιστεί σε κανέναν μεγαλύτερο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ορκίστηκε στον εαυτόν του. Για ποιον ορκίστηκε? Για εκείνον που κατ' επανάληψη έκανε ό,τι ο Θεός του είπε, γνωρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα πονέσει εκείνος, επειδή θα κάνει τους άλλους να υποφέρουν και να πονέσουν. Δεν μπορώ να κρύψω εγώ από τον Αβραάμ ό,τι μέλλω να κάνω. Αυτός δεν υπολογίζει το κόστος, δεν υπολογίζει τις αντιδράσεις. Όταν ακούει τη φωνή μου παραλύει. Χαίρεται. Υπακούει. Με εμπιστεύεται. Δεν είναι ότι κάνει αυτό που του λέω πενθώντας. Πονάει τους άλλους, γιατί ξέρει ότι με αυτόν τον τρόπο θα ευλογηθεί και εκείνος αλλά και εκείνη. Και το ξέρει γιατί γνωρίζει ποιος είναι αυτός που του μιλάει και γιατί ξέρει ότι ο λόγος που του λέει είναι λόγος για το καλό και το δικό του και των άλλων. Γιατί η βουλή του Κυρίου είναι να δώσει σε σένα το προσδοκόμενο τέλος, που είναι το καλύτερο. Ο Αβραάμ εξάπαντος θα γίνει έθνος μέγα και δυνατόν. Με τέτοια υπακοή θα ευλογηθούν εις αυτόν πάντα τα έθνη της γης, διότι τέτοια παραδείγματα οδηγούν σε θαυμάσιες ενέργειες. Γνωρίζω αυτόν ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού με θεαυτόν. Θα πει στην οικογένειά του, στη γυναίκα του και στα παιδιά του τι ο Θεός παραγγέλει, χωρίς αρρωστημένους συναισθηματισμούς. Δεν επηρεάζεται ούτε από τη γυναίκα του, ούτε από τα παιδιά του, ούτε από τις αντιδράσεις, ούτε από τα θέλω τους. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μεταφέρει σε αυτούς το μήνυμα του Κυρίου, γιατί αυτό είναι απελευθερωτικό και για τον ίδιο και για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του. Δεν είναι κάποιος που διατάζει από εγωισμό, γιατί θέλει να αποδεικνύει ότι αυτός είναι η κεφαλή της οικογένειας. Όχι. Δεν διατάζει κάτι που αυτός αποφάσισε. Διατάζει αυτό που ο Θεός του είπε να πει. Θα διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού. Θα πει αυτό που πρέπει, χωρίς αρρωστημένους συναισθηματισμούς. Δεν σέρνεται από τη γυναίκα του και από τα παιδιά του, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα κατέστρεφε και τον εαυτόν του και εκείνους. Αλλά άγεται, οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιον, καθώς ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου του μιλάει και του λέει: μετέφερέ τους το μήνυμα που εγώ σου δίνω και θα γίνει καλό και σε σένα αλλά και σε αυτούς. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν λέει θα διατάξει τον οίκον αυτού, λέει συντάσει τον οίκον αυτού. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, ο Αβραάμ, μη πτωούμενος από καποιαδήποτε αντίδραση οικογενειακή, μεταφέρει αυτό που ο Θεός του είπε, προκειμένου να μπει η οικογένειά του σε μία σειρά, σε μία τάξη, ώστε να επιφέρει ο Θεός σε αυτόν και στην οικογένειά του όλα τα μεγαλεία και τις υποσχέσεις που έχει ετοιμάσει για αυτούς.
Το μήνυμα του Θεού έχει ένα στόχο και σκοπό. Να βάλει εμένα, την οικογένειά μου, εσένα και τη δική σου σε μία σειρά, ώστε μέσα από αυτήν την σειρά να δείτε και να δούμε όλοι τις θαυμαστές ενέργειες και την δόξα του Θεού. Γιατί ο Κύριος έχει ετοιμάσει εκπληκτικά πράγματα για τον λαό του και για όσους τον εμπιστεύονται. Πράγματα χαρμόσυνα, παρηγορητικά, που προξενούν χαρά, ανάπαυση και αγαλίαση. Θα διατάξει λοιπόν προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού με θεαυτόν, και θέλουσιν φυλάξει την οδόν του Κυρίου δια να πράττωσιν δικαιοσύνη και ειρήνη. Τόσο η γυναίκα του όσο και τα παιδιά του δεν τον υπονομεύουν, δεν τον αμφισβητούν, τον βοηθούν και λένε αμήν. Όχι γιατί το λέει ο ίδιος, αλλά γιατί ξέρουν ότι μέσα από αυτόν το λέει ο Θεός. Η οικογένειά του είναι πεπισμένη για τον Αβραάμ, για τον πατέρα τους, για τον άντρα τους. Ξέρουν ότι είναι άνθρωπος γονάτων, άνθρωπος προσευχής, και αποκλείεται να τους πει κάτι ότι είναι από τον Θεό χωρίς να είναι. Ξέρουν ότι έχουν δίπλα τους έναν πατέρα, έναν σύζυγο που έχει απευθείας επικοινωνία με τον Θεό. Και ξέρουν πως όταν ο Αβραάμ λέει κάτι, το λέει γιατί ο Κύριος του το είπε να το πει. Ο Αβραάμ δεν λέει τα δικά του, δεν είναι εγωιστής, δεν επιθυμεί να τους έχει τους άλλους σούζο. Όχι, ένα επιθυμεί, να τους μεταφέρει τι το Πνεύμα το Άγιο λέει. Και εκείνη είναι πεισμένη. Τον βλέπουν ότι ο Θεός είναι μαζί του, ότι του μιλάει, ότι αυτά που λέει γίνονται, και αμέσως ανταποκρίνονται. Θέλουν συμφυλάξει την οδόν του Κυρίου. Δηλαδή θα μείνουν εκεί που τους παραγγέλει ο Θεός, όσο και αν οι περισσότεροι κινούνται σε άλλους δρόμους. Εκείνοι δεν επηρεάζονται από τους άλλους, δεν πτωούνται, μένουν εκεί. Γιατί εκεί τους είπε ο Θεός να παραμείνουν. Και να πράττωσιν την δικαιοσύνη. Δηλαδή να κάνουν αυτό που τους λέει ο Θεός, όσο και αν αυτό φαίνεται ότι είναι αντιδημοφιλές, διότι εμπιστεύονται τη φωνή του Θεού και ξέρουν ότι κάνοντας αυτό θα έχουν θαυμάσια αποτελέσματα και πολύ ευλογημένες ανατροπές. Γνωρίζω λοιπόν εγώ τον Αβραάμ, θα διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού με θεαυτόν, θα φυλάξουν την οδόν του Κυρίου, να πράττουν τη δικαιοσύνη και κρίσιν, ώστε να επιφέρει ο Κύριος επί τον Αβραάμ τα όσα ελάλησε προς αυτόν. Ο Κύριος θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του. Είναι αδύνατον ο Θεός να ψευστεί. Είπε ο Κύριος και δεν θα εκτελέσει, ή ελάλησε και δεν θέλει εμείνει. Ό,τι είπε ο Κύριος θα το κάνει. Θα επιφέρει ο Κύριος επί τον Αβραάμ τα όσα ελάλησε εις αυτόν. Εάν ο ίδιος τα πει και η οικογένειά του ανταποκριθεί, τότε ο Κύριος θα επιφέρει όλα όσα ελάλησε προς αυτόν. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να αναγγείλει την αλήθεια, μη πτωούμενος αντιδράσεις. Κάποιοι άλλοι να πούν αμήν στην αλήθεια και να κινηθούν στην αυτή την κατεύθυνση, όσο και αν αυτό δεν του συστήνει έναντι των υπολείπων, και ο Θεός να μην επιφέρει όσα ελάλησε. Οι υποσχέσεις του Θεού, αδέλφια, εξάπαντος θα εκπληρωθούν. Από την αναγγελία τους μέχρι την εκπλήρωσή τους, είναι αλήθεια ότι μεσολαβεί πολλές φορές ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό το χρονικό διάστημα παίρνα το με υπομονή και εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη σε αυτά που είπε ο Θεός ότι θα κάνει, και υπομονή μέχρι την ημέρα που θα το κάνει. Αδύνατο να μην το κάνει. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει εξάπαντος ό,τι και να γίνει.
Μη φοβού, μόνο πίστευε. Αμήν.